Στην αίθουσα των. Πάντως ο κύριος Ολάντ μέχρι να πάρει το λόγο τώρα τον Παλιά. Η ελληνική κυβέρνηση κατέθεσε σήμερα τόσο στο Eurogroup όσο και στην Σύνοδο των ηγετών της Ευρωζώνης τις ελληνικές προτάσεις έτσι όπως διαμορφώθηκαν ως εθνική στρατηγική από τη χθεσινή Σύνοδο των Πολιτικών Αρχηγών. Βασική κατεύθυνση μία συμφωνία κοινωνικά δίκαιη και οικονομικά βιώσιμη για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρωζώνη. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει αξιόπιστες μεταρρυθμίσεις με κριτήριο την κοινωνική δικαιοσύνη, περιλαμβάνει από την άλλη πλευρά ως αντάλλαγμα την δέσμευση για επαρκή κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, ένα ισχυρό επενδυτικό πακέτο επενδύσεων για να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα προβλήματα κυρίως ανεργίας, καθώς και έναρξη ουσιαστικής συζήτησης και την αναγκαία αναδιάρθρωση του χρέους. Η συζήτηση έγινε σε θετικό κλίμα. Η διαδικασία θα είναι γρήγορη, θα είναι ταχύτατη, ξεκινάει από τις επόμενες ώρες με στόχο να έχουμε καταλήξει μέχρι τέλος της εβδομάδας το αργότερο. Μιλούν για Brexit. Η ελληνική πλευρά θα συνεχίσει την προσπάθεια έχοντας ως ισχυρό όπλο την ετιμιγορία του ελληνικού λαού που ήταν σαφής, την βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού για μια βιώσιμη συμφωνία που θα τελειώνει αυτή τη συζήτηση στην οποία αναφερθήκατε πριν από λίγο, μια και καλή, και θα δίνει προοπτική οριστικής εξόδου από την κρίση. Είμαι χαρούμενος να πω ότι στις τοποθετήσεις των συναδέλφων μου συνειδητοποιώ ότι όλοι κατανοούν πως δεν έχουμε ένα ελληνικό πρόβλημα αλλά ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα στο οποίο καλούμαστε όλοι μαζί με ευθύνη να δώσουμε λύση. Ευχαριστώ πολύ.